θα παίξω ένα παιχνίδι που πρέπει να μαντέψω ποιος θα πεθάνει πρώτος. Αλλά αυτή τη φορά έχει και ένα twist, γιατί κάποιες φορές πρέπει να επιλέξω ποιος θα νικήσει. Αν δεν έχετε δει το άλλο βίντεο που έχω κάνει στο παρελθόν, να πάρω να το τσεκάρετε. Και πάμε! Και μόλις μπήκα στο παιχνίδι και πατάω main story για να δούμε τι στο καλό θα γίνει, λοιπόν. Και είναι μια πριγκίπισσα με τον βασιλιά και με δύο στρατιώτες δούλους. Δεν ξέρω τι στο καλό είναι. Και ένα boss και μας πήρε την κοπέλα. Πιάστε τον! Και τώρα πρέπει να διαλέξουμε ποιος θα νικήσει, όχι ποιος θα πεθάνει. Ποιος θα νικήσει. Και μου λέει να επιλέξω αυτόν. Okay, σίγουρα θα νικήσει μπρο αυτός. Δεν θα πάθει τίποτα. Άντε, γεια. Επόμενο. Και εδώ πέρα είναι δύο τύποι. Ένας έχει σπαθεί και ο άλλος δεν έχει σπαθεί. Άρα διαλέγουμε ποιος δεν θα πεθάνει. Ωραία, λοιπόν. Αυτός που δεν θα πεθάνει είναι αυτός με το σπαθί. Και. Ναι. Level 3, λοιπόν. Ποιος θα πεθάνει πρώτος. Και αυτή τη φορά θα διαλέξω ότι θα πεθάνει αυτός με το σπαθί. Ναι, όντως νίκησα. Okay, και εδώ πέρα έχουμε ένα τεράστιο πράσινο πράγμα και ένα τύπο εδώ πέρα. Κοίτα, θα νικήσει λογικά ο δεξιά ρεμπρο. Εντάξει, έλα. Δεν γίνεται. Ναι, ρεμπρο. Εντάξει, ήταν λογικό. Okay, και τώρα πρέπει να δούμε ποιος θα πεθάνει. Okay, πήγε ο πρώτος και πέθανε. Και ο δεύτερος, να φανταστώ. Όπα. Πάλι πέθανε. Οπ, και του δώσει μια μπάτσα ο άλλος και θα πέσει κάτω. Όπα! Νομίζω ότι θα νικήσει αυτός εδώ πέρα πίσω με τον Bow. Γιατί δεν νομίζω να παίρνουμε από τώρα την πριγκίπισσα. Διότι αυτοί δεν πρέπει να τις παίξουν, θα πεθάνουν και οι δύο. Και ναι, ο τοξότης θα ζήσει, μπρο. Ο τοξότης θα ζήσει. Είμαι σίγουρος ότι ο τοξότης θα ζήσει, μπρο. Μπρο, είμαι πανέξυπνος, μπρο. Είμαι πανέξυπνος, big brain. Level 6! Λοιπόν, θα πεθάνει λογικά αυτός πρώτος γιατί είναι πολύ βαρύς, ρε, μπρο. Ναι, ρε, μπρο. Είναι τεράστιος. Easy peasy lemon squeezy. Όχι, τώρα πρέπει να επιλέξουμε ποιος θα νικήσει. Επειδή πήρε την γενική σε ο τοξότης, νομίζω τώρα τι θα κάνει. Θα πάει αυτός κοντά, θα πέσει εδώ πέρα και μετά αυτός θα πηδήξει πάνω σε αυτόν και θα σκοτώσει τον τοξότη. Οπότε αυτός θα νικήσει, μπρο. Λοιπόν, για να δούμε. Οπ! Όχι! Παραλίγο! Άντε πάλι το ίδιο. Όπα, τώρα όμως υπάρχει άλλος ένας. Όπα, μπρο, τώρα είναι δύσκολο και μπορούμε να επιλέξουμε και την κοπέλα ότι θα νικήσει. Ξέρεις τι, η κοπέλα θα νικήσει, μπρο. Πεθαίνουν αυτοί και πεθαίνουν και οι δύο. Αυτός θα πέσει κάτω, θα σκοντάψει. Okay, και τελικά ποιος νίκησε. Okay, ναι. Ναι, τύπησα ζήτηση δαχτυλίδι, μπρο. Δεν φτάνει που την έσωσε. Το σκότωσε. Απλά το σκότωσε. Κάνε like, αλλιώς. Δεν ξέρω, απλά κάνε like, ρε, μπρο. Σε παρακαλώ. Ωραία, εδώ πάνω έχει ένα δαχτυλίδι και το παίρνει αυτός. Και μάλιστα πάει. Όπα, ο boxer. Έρχεται ένας boxer. Θα του δώσει μια. Παίρνει αυτός. Οκ, μετά θα το πάρει ο άλλος. Ωραία. Θα επιλέξω τον τοξότη, μπρο. Και ποντάρω 20 στον τοξότη. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά, okay. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Όπα, ο τύπος έχει το δαχτυλίδι τώρα. Αυτή θα νικήσει πάλι, ρε. Λοιπόν, πεθαίνουν αυτοί μεταξύ του. Όπα, νομίζω θα πέσει μέσα. Μπρο, θα πάει το πάρκι, θα ρίξει το stick. Όχι. Okay, ό,τι πιο καταραμένο έχω τίποτα στη ζωή μου. Other modes. Life story, love story, physical. Life story. Άντε, πάμε life story. Okay, καπνίζουν μέσα σε ένα σπίτι το που απαγορεύεται το κάπνισμα. Θα πάει άλλο του πήρε, μπρο, γιατί καπνίζει. Θα του σβήσει το τσιγάρο στη μούρη. Θα του σβήσει το τσιγάρο στη μούρη, μπρο, οπότε θα νικήσει αυτό. Όχι. Ναι. Και ο τύπος, μπρο, ήταν πολύ φανατικός αντικαπνιστής μας. Ωραία, δύο τύποι το σανσέρε και πρέπει να καταλάβουμε ποιος θα πάει πρώτος πάνω. Όχι, έκλεισε. Το ανοίγει και το κλείνουν και το αγωνίζει. Okay, και θα νευριάσουν αυτοί μέσα. Okay, κάποιος θα πεθάνει, μπρο. Είναι αυτός ο τύπος μέσα στο σανσέρ, μπρο. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, ναι. Ναι, και εγώ το ίδιο κάνω, παιδιά. Οπότε καλούν το σανσέρ και δεν με αφήνουν να μπω. Τους πετάω μια βόμβα. Οκ, οι τρεις τυπάδες τώρα στα λαπτοπάκια τους και μιλάνε αυτοί. Και θα πάει αυτός και πει: μάγκες, κάστε, είμαστε σε βιβλιοθήκη. Μάλλον θα συνεχίσουν να μιλάνε. Ναι, θα νικήσει αυτός, μπρο. Ποντάρω 20 σε αυτόν. Δεν ξέρω τι θα φέρει. Μια μπολντόζα, θα φέρει. Οκ, okay, ένα μπαζούκα. Ναι. Καλά τους έκανε! Όπα, δύο τυπάδες κάθονται στο παγκάκι και αυτός πίνει κάτι και το πετάει κάτω. Και άλλοι είναι φανατικοί αντισκουπιδιστές. Λένε ρε, μπρο, μάζεψε. Αυτός πρέπει να είναι ακόμα πιο φανατικός αντισκουπιδιστής. Οπότε, μπρο, ποντάρω 20 σε αυτόν. Πάμε. Μπάου! Και το βάζει και μέσα και έκανε και καλό στο περιβάλλον και σε ανθρωπότητα ολόκληρη. Ο ένας τυπάς ακούει μουσική και ο άλλος έχει τρυπάρει και κρατάει μια βόμβα. Και μάλλον θα του πετάξει μια βόμβα. Ποντάρω 20 σε αυτόν βασικά ότι θα πεθάνει πρώτος. Γιατί τώρα επιλέγουμε ποιος θα πεθάνει πρώτος. Και πέρα τη βόμβα και ελπίζω να μην γυρίσει πίσω η βόμβα, μπρο. Γενικά πρέπει να ανάψει όμως, τρελέ μου. Την ανάψει. Α. Όχι, okay, δεν χρειάζεται να ανάβει μόνη της. Okay, εδώ φανάρι κόκκινο και είναι μια μηχανή και ένα μάξι. Και ο πίσω απλά του πάει τα νεύρα του μπροστινού χωρίς κανένα λόγο. Αλλά μπρο, μπροστά θα πεθάνει πρώτος. Δεν ξέρω γιατί. Θα τον πατήσει μάλλον. Όχι, μην τον νευριάζει, ρε, πάντα τον. Όχι, όχι, όχι. Έχασα. Εντάξει, τύποι νευριάζουν λίγο εύκολα, ρε, μπρο. Απλά εντάξει, σου σφίριξε 5 φορές. Πρέπει να του πετάξει τη μηχανή πάνω του, ρε, φίλε. Αν είναι δυνατόν, εντάξει. Τσίλα, ρε, ξέρω. Εδώ πέρα ο τύπος αγόρασε μπυρίτσες, είναι στο καλό είναι και πάει ένας με iPads ή γυαλιά, δεν ξέρω τι είναι. Και του λέει φύγετε, δικά μου είναι όλα. Το λογικό είναι να πεθάνει αυτός πρώτος, οπότε ας πάμε με τη λογική να δούμε τι θα γίνει.
Ναι. Άντε πάλι στα φανάρια. Ναι. Ο άλλος περνάει με κόκκινο και ο άλλος έχει τριπάρει. Θα πεθάνει πρώτος αυτός εδώ πέρα, μπρο, γιατί έχει περάσει με κόκκινο. Πάμε. Οκ. Και σφυράει μέχρι και σε αστυνομικό, μπρο, τρελό. Οκ. Και από ό,τι βλέπουμε τώρα είναι σε ένα σινεμά. Και αυτοί εδώ πέρα μας έχουν πρίξει και οι άλλοι έχουν τριπάρει. Και αυτός πάει με το φακό και λέει σκάστε, βλάκε, σκάστε. Οκ. Κοίτα το λογικό. Με βάση αυτά που βλέπουμε και τα emojis που έχουν από πάνω τους, αυτός εδώ πέρα θα πεθάνει ρόλο. Όχι, θα πεθάνει. Οκ. Ο πεθάνει κοπέλα, επιτέλους, μπρο. Επιτέλους μια ανατροπή. Σε μια στάση λεωφορείου έρχεται πάλι ο μάγκας με τα γυαλιά και ένας άλλος που έχει σπάσει το πόδι του. Και η τύπησα τον προσέχει και του λέει πήγαινε κάτσε. Εντάξει, έχει full χώρο, μπρο, να κάτσουν όλοι σε ένα παγκάκι. Θα πεθάνει πρώτος ο κουλός, μπρο. Δεν ξέρω γιατί. Όχι. Κοίτα, το λογικό είναι να πεθάνει αυτός πρώτος, μπρο. Απλά θα πέσει πάνω του. Α, easy peasy lemon squeezy. Πολύ δύσκολο. Ξέρεις τι θα επιλέξω αυτόν κάτω, μπρο. Δεν ξέρω. Αυτός κάτω. Ναι! Big brain! Νομίζω θα πεθάνει, μπρο, αυτός πρώτος. Γιατί δεν θα μπορέσει καν να πάει σε αυτόν. Νομίζω ο οδηγός απλά τα πάμε. Ναι, γεια σου, οδηγέ. Καλή συνέχεια. Ποιος θα πεθάνει πρώτος τώρα από αυτούς τους δύο, λοιπόν. Αυτός θα ρίξει την πέτρα κάτω. Αυτός πιστεύω θα πεθάνει πρώτος, μπρο. Ο δεξιά. Παίζει μπάλα απλά να χτυπήσει Όχι. Βάζει πολύ φαντασία και αυτό το παιχνίδι δεν έχει καθόλου φαντασία. Οκ, okay, και τώρα έχουμε τρεις τύπους με πέτρες. Και πρέπει να επιλέξουμε ποιος θα πεθάνει πρώτος, λοιπόν. Λογικά θα πεθάνει αυτός πρώτος, μπρο. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά πιστεύω ότι θα πεθάνει αυτός πρώτος. Ναι, μπρο, είμαι πανέξυπνος. Χαραμίζομαι στο YouTube, μπρο. Στην NASA πρέπει να δουλεύω. Ωραία. SN. Α, είναι μαγνήτες και καλά αυτοί. Τα ετερόνυμα έλκονται. Οπότε αυτός θα πεθάνει γιατί θα το λιώσουνε. Ναι. Πω, δεν μπορώ, μπρο. Το κεφάλι μου πονάει από το πόσο πολύ σκέφτομαι και πόσο έξυπνος είμαι. Αυτός θα πεθάνει, μπρο. Αυτός θα πεθάνει, θα πέσει πάνω η μπάλα. Και ναι! Οκ, και τώρα πάλι έχουμε ένα με ένα κύκλο και ένα με ένα τετράγωνο. Και ένας είναι στο νερό και άλλος είναι στο νερό. Ξέρεις τι. Εγώ πιστεύω, ρε φίλε, θα πεθάνει αυτός που είναι μέσα στο νερό γιατί πολύ απλά δεν έχει οξυγόνο. Όχι, ας μωρό μου. Πάει κι αυτός. Και επόμενος. Οκ, καλά, εντάξει. Ω, καλά. Α, καλά. Έχω λεφτά. Οκ, θα πεθάνει παιδιά αυτή ξεκάθαρα. Με το που έμαθα ότι αυτός έχει λεφτά, απλά θα πάει και θα πέσει μες στη μέση. Καλά να πάθεις, Gold Digger. Πάλι το ίδιο. Τώρα πιστεύω θα πεθάνει αυτός γιατί πρέπει να πεθάνει οι άλλοι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάπως ο βλάκας αυτός θα πεθάνει. Για να δούμε. Α, καλά, εντάξει, ήταν, όντως ήταν, μπρο. Ο έρωτας σε τυφλώνει που λέει, μπρο, αυτός τυφλώθηκε full, δεν έβλεπε μπροστά του. Και εδώ πέρα με τη μηχανάρα, κάποιος την πήρε και θα δει τώρα το αμάξι. Ναι, το ξαναείδαμε και στο προηγούμενο βίντεο που κάναμε με αυτό. Οκ, okay, τους πήρανε λίγο το concept, δεν πειράζει. Και ξαναγυρνάει πίσω, και αυτός νευριάζει, και αυτός θα πεθάνει γιατί θα το βαρέσει με το η μηχανή. Λοιπόν, ποντάρω 20, μπρο. Ήταν σίγουρο αυτό ότι θα γινόταν. Έρχονται παντού ζευγαράκια και από ό,τι φαίνεται αυτός θα είναι μοναχούλης του. Και νευριάζει. Και τώρα πρέπει να δούμε ποιος θα πεθάνει πρώτος. Κοίτα, θα μπορεί να αυτοκτονήσει αυτός, αλλά δεν νομίζω να αυτοκτονήσει. Θα πεθάνει πρώτα αυτός δίπλα του. Όχι, ποιος θα νικήσει. Αυτός θα νικήσει. Όχι! Όχι! Πάλι τι πάμε με τη μηχανάρα του μπουρμπουρμπουρμπουρ. Ναι, ο Gold Digger κοπέλα. Πάει με τον άλλον δίπλα. Αυτός έχει τρυπάρει. Τύπου, όχι, η κοπέλα μου είναι Gold Digger. Ναι, και αυτό το έχουμε δει σε προηγούμενο. Αλλά έχει καλύτερα γραφικά αυτό. Και ποιος θα πεθάνει πρώτος. Η κοπέλα, μπρο, θα πεθάνει πρώτη. Και ποντάρω και 20. Όχι ρε βλάκα, όχι ρε βλάκα. Σε είχα για πιο έξυπνο, ρε τρελέ μου. Σε είχα για πιο έξυπνο. Γράψε μου στα σχόλια πρόκολη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά γράψτε το. Lonely girl. Όπα, φατσούλες στέλνει αυτός. Η κοπέλα τα διαβάζει, αλλά δεν απαντάει, μπρο. Nice to meet you. Η κοπέλα έχει τρυπάρει, μπρο. Έφαγε, σταμάτα τρελέ μου να στέλνει. Σταμάτα να στέλνει μήνυμα, μπρο. Είσαι περίεργος, μπρο. Α, καλά, δεν απαντάει και συνεχίζει και μιλάει μόνος του. Είναι πολύ άβολο. Ποιος θα πεθάνει πρώτος τώρα, Θα επιλέξω αυτήν γιατί νομίζω αυτός τώρα έχει τρυπάρει και θα πάρει και δίκη και τη σκοτώσει. Ένας τύπος κάθεται μόνο στο μπαγκάκι και σκάει μια κοπελάρα που το αγαπηθήκαν με τη μία, μπρο, μπαμ, μπαμ, έτσι, με την πρώτη ματιά και πάλι έρχεται ο βλάκας με το οκ και μπήκε στη μέση. Και ποιος θα πεθάνει πρώτος, νομίζω θα πεθάνει πρώτος ο τύπος με τη μέση, μπρο. Όχι, τι θα φέρει ο τύπος, τι θα φέρει. Έφερε δύο φίλους του, μπρο, τους δίνουνε. Αν είχε τόσο φωνική κλωτσιά, γιατί έφερε και άλλους δύο, ρε φίλε. Ωραία, εδώ στις τουαλέτες. Εντάξει, για ποιο λόγο έχει γυναικές κατοικίες. Μπρο, αυτό που κάνεις είναι περίεργο, τρελέ μου. Και αυτός είναι σε φάση. Σε είδα! Εντάξει, ποιος έφτιαξε αυτές τις τουαλέτες, ρε μπρο. Είναι ότι πιο χαζό αυτό που έχετε κάνει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, θα πεθάνει, μπρο, αυτός, μπρο. Η κοπέλα θα τρυπάρει. Πάει. Μπαζούκα, τι θα φέρει. Μπαζούκα. Το αγόρι της με τον μπαζούκα. Οκ, τώρα ένας τύπος στην τουαλέτα χέζει και ένας χωρίς πόδι πάει. Χτυπάει. Ρε τρελέ μου, εντάξει, Έχει σπασμένο πόδι, ρε τρελέ μου, αλλά ο άλλος ήταν ήδη στην τουαλέτα. Ξεκόλα λίγο. Μακάρι να πεθάνεις εσύ, μπρο μου, έλα. Καλά του έκανες, μπρο. Καλά του έκανες. Κι ας μην είχε ένα πόδι. Ας έχει λίγο υπομονή, ρε μπρο. Και πάμε στο level 10. Πάλι με τουαλέτα. Πάλι ο άλλος με σπασμένο πόδι. Και κάθεται όλος από πίσω. Και νομίζω τώρα θα πεθάνει, μπρο, αυτός μέσα. Ποντάρω 20. Οκ. Okay.